Όντως υπήρχε μια συζήτηση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα των διαγραμμίσεων. Αυτή τη στιγμή εκτελείται στα πλαίσια της οδοποιίας του έργου της Δράμας και αυτή η εργασία. Στις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκαν οι διαβάσεις από στην περιοχή του Προαστίου. Όπως είδατε, ολοκληρώθηκε το έργο που τοποθετείται καινούριος τάπητας στο σημείο, όπως και στην περιοχή της ΔΕΗ, να πω, όπου έγιναν και εκεί ανάλογες εργασίες ώστε να υπάρχει ομαλή κίνηση των οχημάτων. Στο έργο το συγκεκριμένο, το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή, είναι υπόχρεος ο ανάδοχος να πραγματοποιήσει και τις διαγραμμίσεις. Η υπηρεσία και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου του συγκεκριμένου έχει έρθει σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. Τις προηγούμενες εβδομάδες, επειδή είχε έντονη βροχόπτωση καθημερινή, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν αυτές οι εργασίες. Μετά το 15 Αύγουστο, όπως έχω και εγώ την πληροφόρηση αυτή και όπως ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες στην πόλη. Χρειάζεται να μην υπάρχει βροχή και χρειάζεται να γίνει συντονισμένα, διότι θα εργαστούν στο σημείο με ασφάλεια, πρέπει να εργαστούν στο σημείο συγκεκριμένοι άνθρωποι, ώστε να γίνει και ομαλή η κυκλοφορία μέσα στην πόλη, διότι απαιτείται να κλείνει τμήμα όταν γίνονται διαγραμμίσεις. Οπότε υπάρχει συντονισμός από την υπηρεσία και ο επιβλέπων μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας μου έχει αναφέρει και έχει λάβει και από μένα την εντολή μέσα στον Αύγουστο να γίνουν αυτές οι εργασίες που υπολείπονται από το έργο της οδοποιίας της πόλης της Δράμας. Δηλαδή, κύριε Καψιμάλη, μετά το 15 Αύγουστο μας λέτε ότι θα γίνουν οι διαγραμμίσεις των διαβάσεων. Οι διαγραμμίσεις έχουν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Έχουν εκτελεστεί κάποιες εργασίες, όπως την 1η Ιουλίου. Ναι, είτε όπως σας προανέφερα, είναι μέσα στο έργο συνολικά της οδοποίειας. Σας ανέφερα όπως ήταν και τα... και η οδοποία της λεωφόρου στρατού, όπως ήταν και η οδοποία στα σημεία που σας προανέφερα στο Προάστιο και στη ΔΕΗ, όπως σας ανέφερα ότι θα συνεχιστούν μετά το 15 Αύγουστο, μετά τη λήξη εκείνη της 19-20 του μηνός, δεν θυμάμαι πότε είναι εκείνη η Δευτέρα που ξανανοίγουν ουσιαστικά από τις άδειές τους οι άνθρωποι και θα μπορέσουν να εργαστούν, και θα συνεχιστούν οι εργασίες στα σημεία που σας προανέφερα. Ουσιαστικά τη σκυτάλη θα πάρει το κέντρο της πόλης, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Είναι και το κέντρο της πόλης, mm-hmm. αλλά θα γίνει αυτό συντονισμένα με τον ανάδοχο που είναι υπόχρεος για αυτές τις εργασίες και με τον επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας, τον μηχανικό, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Και φαντάζομαι ότι πριν το άνοιγμα των σχολείων, ιδιαίτερη έμφαση... Στόχος είναι αυτός, φυσικά. Στόχος είναι αυτός που είπατε, ότι πριν το άνοιγμα των σχολείων να έχουμε ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες. Όλες οι διαβάσεις σε όλα τα σχολικά και οι διαγραμμίσεις γενικότερα. Mm-hmm. Όπως έχετε δει, έχουμε προχωρήσει και σε σημάσεις μέσα στο κέντρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε φτιάξει αρκετές νέες θέσεις πάνω σε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Έχουμε δώσει κάποιες θέσεις στην Αγία Βαρβάρα, έχουμε δώσει κάποιες θέσεις στο κέντρο της πόλης. Θα συνεχιστούν στο σύνολο επί του συνόλου για να κλείσουμε αυτές τις εργασίες. Πάντως, κύριε Καψιμάλη, τόσο στη συνεδρία όσο και σε δηλώσεις που έκανε στο σταθμό μας ο κ. Αποστολίδης, είπε ότι από το 2019 υπάρχει θέμα με τις σβησμένες διαγραμμίσεις και παρά τα αιτήματα και τα δικά του και άλλων συμβούλων, ότι δεν υπήρχε η ανταπόκριση. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεμητό είναι από κάθε συνάδελφο να γίνεται αυτή η κριτική στα πλαίσια της αντιπολίτευσης και το ρόλο που ασκεί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, και το σέβομαι αυτό που κάνει και ο συγκεκριμένος συνάδελφος, και η δουλειά του είναι αυτή να το κάνει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλά σημεία, έχουμε κάνει και διαβάσεις και γενικότερα και καινούργιες ράμπες αναπήρων, και γενικότερα στα πλαίσια της οδοποίησης έχουμε επέμβει σε πάρα πολλά σημεία. Η υπηρεσία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι πρέπει να κάνει και συντονισμένα βάσει των δυνατοτήτων και με το προσωπικό που έχει πραγματοποιεί αυτές τις εργασίες. Πάντως, κύριε Καψιμάλη, πέρα από τις δηλώσεις και όπως εσείς είπατε τη δουλειά του κάνει ως στέλεχος αντιπολίτευσης, όλοι μένουμε σε αυτή την πόλη και βλέπουμε και σε πολλά κεντρικά σημεία ότι όντως οι διαγραμμίσεις είναι σβησμένες και ότι υπάρχει θέμα.
Όπως σας προανέφερα, έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα, έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτελούνται πάρα πολλά, σε πολλά σημεία της πόλης και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης εκτελούνται εργασίες, όπως είναι εργασίες για τη βιοκλιματική ανάπλαση, όπου βλέπετε ότι υπάρχουν νέα σκάματα και νέοι ουσιαστικά οδοί και νέοι δρόμοι. Όλα αυτά τα παρακολουθεί η υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, και όλες αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά που προκύπτουν προσπαθούμε να δώσουμε τον απαραίτητο προγραμματισμό και συντονισμένα να γίνουν όλα από κοινού. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί και χρόνο, απαιτεί και πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθούν όλα αυτά την κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι μόνο δηλαδή να το κάνουμε, είναι το θέμα να γίνει και να γίνει σωστά.